θα ήθελα να ασχοληθούμε σήμερα με μία νοοτροπία που έχει δέσμιο ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Λέγουν με το σταυρό στο χέρι, προκοπή ο άνθρωπος δεν κάνει. Δεν κάνει προκοπή. Με άλλα λόγια, αν καταλαβαίνω καλά, δεν δημιουργείται υλική πρόοδος. Όπως λέει ο λαός, απουσιάζει η ευημερία. Είπα με το σταυρό στο χέρι. Αυτό και μόνο απαντάει από μονάχο του. Όταν μιλάμε για σταυρό στο χέρι, σίγουρα και ο Χριστός το σταυρό δεν είχε καμιά απολύτως ευημερία. Αντίθετα, πόνο, αίμα, βάσανα, θάνατο. Αυτό σημαίνει σταυρός. Δεν εγγίζει σε καμιά περίπτωση το σταυρό η ευημερία. Όπως δεν υπάρχει καμιά προσέγγιση ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως. Είναι και τα δύο απαλλήλων χωρισμένα. Αντίθετα, υπάρχει και η άλλη γνώμη και η άλλη πραγματικότητα, ότι οι Άγιοι όλοι, σχεδόν όλοι, πέρασαν μέσα από φωτιά και σίδερο. Συνεπώς, ή Χριστός και αγώνας, ή όπως εννοεί ο κόσμος την ευημερία, ή ευημερία και νέκρωσης, θάνατος με άλλα λόγια. Ο Παύλος ο Απόστολος λέγει, εγώ σταύρωσα τον κόσμο επάνω στον εαυτό μου και άφησα να βγει από αυτό το σταυρό η αθάνατη ζωή του Χριστού. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή ο Χριστός. Για να υπάρξει επομένως ζωή Χριστού, πρέπει να υπάρξει και σταυρός. Βέβαια, ο σταυρός δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο σωματικά άλγη
ταλαιπωρίες και βασανιστήρια, αλλά κυρίως οι ποικίλοι πειρασμοί της ζωής, οι οποίοι οι πειρασμοί απουσιάζουν εντελώς από το κακοπροαίρετο, από το δήθεν χριστιανό και από τον αδιάφορο απέναντι του Κυρίου Ιησού Χριστού και ακόμη και από τους ασεβείς. Γιατί λέγει η Αγία Γραφή, όταν φάσει ο ασεβής, εκείνος που αρνείται το Θεό, άρα και την Εκκλησία του, εις βάθος κακών, θα συνοικεύει. Σε απροχώρητο σημείο κακίας, τότε ο ασεβής και αμετανόητος ασεβής καταφρονεί. Αρχίζει και περιφρονεί. Δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο, δεν υπάρχει το άλλο, δεν υπάρχει επομένως και Θεός. Γιατί? Για να κάνει αυτός τη δουλειά του με βάση τον εγωισμό του όπως θέλει, πιστεύοντας πια ότι δεν ενοχλείται ούτε από συνείδηση, ούτε από Θεό, ούτε από ανθρώπους. Για αυτούς τους τύπους των ανθρώπων ισχύει ότι με το σταυρό στο χέρι προκοπή δεν κάνεις. Όμως η άλλη παράταξη που κρατάει το σταυρό στο χέρι, αν θα ερωτηθεί, θα απαντήσει. Μόνο με το σταυρό στο χέρι υπάρχει προκοπή. Μόνο με το σταυρό στο χέρι υπάρχει παράτα τη ζωή του ανθρώπου. Παράτα όχι 10 και 20 και 30 χρόνια να συμπληρώσει τα 100, να φτάσει κάτω και. Και αυτό γίνεται. Αλλά παράτα που διαρκεί στους απεράτους αιώνας. Έλα αγαπητέ να σου δώσω τα δικά μου μάτια, αυτά που έχω μέσα μου. Μήπως τότε καταλάβεις ότι βρίσκεσαι σε λάθος πορεία. Μόνον όταν είχες την όραση που έχει εκείνος που βλέπει όπως δεν βλέπεις εσύ, θα κατανοούσες τα λεγόμενα. Θέλω να ξεκαθαρίσω αυτό από το οποίο ξεκίνησα. Σταυρός σημαίνει ζωή. Σταυρός σημαίνει πείρα της ζωής και της έξω από το εσωτερικό του ανθρώπου κόσμο, αλλά και της έσω του ανθρώπου ζωής. Αυτό σημαίνει ζωή με μάτια Χριστού. Νουν που δεν έχει ο κόσμος. Γιατί σε εκείνο που δεν έχει νουν Χριστού δεν μπορεί να μιλήσει εκείνος που έχει νουν Χριστού και να γίνει κατανοητός. Θα ομιλήσω και θα συνεννοηθώ με σένα που ξέρεις αγγλικά,
Εάν και εγώ ξέρω αγγλικά, θα μιλήσω και θα συνεννοηθώ με σένα, ή δεν θα συνεννοηθώ, αν εγώ ξέρω αγγλικά και εσύ ξέρεις μόνο ελληνικά. Θα σου μιλάω και δεν με καταλαβαίνεις. Θα υπάρχει διγλωσία ακατανοησίας. Άρα, πρέπει να υπάρχει ο ίδιος νους για να υπάρχει η ίδια γλώσσα. Αν έχεις νου πορνείας, νου μοιχείας, νου αρσενοκητίας, νου σαρκομανίας, νου φιλοχρηματίας, νου κοσμικό εντελώς, με άλλα λόγια, ποτέ δεν θα περάσει μέσα σου ούτε μία σκέψη από το νου του Χριστού. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, εμείς νουν Χριστού έχουμε. Και ο Κύριος είπε, εάν με ακολουθήσετε, θα σας δώσω από το πνεύμα μου, θα με κατανοείτε εμένα και θα καταλαβαίνετε όλα τα εν το κόσμο συμβαίνοντα. Και δεν θα βλέπετε μόνο αυτά που συντελούνται, που πραγματοποιούνται τον χρόνο που ζείτε, αλλά και αυτά που δεν βλέπει ο κόσμος, που θα συντελεστούν στο απότερο και στο απότατο μέλλον. Πώς λοιπόν θέλουμε αυτός που βλέπει το χώμα και ασχολείται με το χώμα και αγαπάει το χώμα και τρώει το χώμα, ποικιλοτρόπος, πώς λοιπόν θέλουμε αυτός να καταλαβαίνει αυτά που δεν βλέπει? Εγώ σας ασχολείται μόνο με εκείνα που βλέπει, που κατά του κόσμου την ρίση, τη γνώμη, του λαού τη γνώμη, που, επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη του κόσμου, τα φαινόμενα απατούν. Αυτό σημαίνει, Πολάκης, ότι μπορεί να βλέπεις το Α και να είναι Β. Και να λες, ή ακόμα να ακούς και να παρερμηνεύεις, γιατί ο άλλος άλλα έχει στο νου του με εκείνα που εκφράζεται, στα οποία δεν μπορεί να μπεις εσύ μέσα για να καταλάβεις. Ζω τον κόσμο με όλα τα υλικά του αγαθά, μόνο τον κόσμο, μόνο τον κόσμο, τα υλικά αγαθά, αυτά καταλαβαίνω. Αυτά είναι το είδωλό μου, αυτά είναι ο Θεός μου. Ζω έχοντας πνεύμα Θεού, ταξινομώ τα πράγματα, τα ιεραρχώ, τα βάζω σε ιεράρχηση. Πρώτο σκαλοπάτι και ψηλότερο, το ύψιστο, Αγία Τριάς και όλη η οικογένεια της Αγίας Τριάδος, όλοι οι Άγιοι όλων των αιώνων, ακόμη και οι εν τη γη υπάρχοντες Άγιοι ζώντες, γιατί ακόμη υπάρχουν στον κόσμο αυτό ζώντες Άγιοι, οι οποίοι δεν παίρνουν πανό για να βγουν και να πούνε είμαστε Άγιοι. Η ιεράρχηση, παρακαλώ, έχει ο έχων νουν Χριστού. Λοιπόν, αυτός που έχει νουν Χριστού σου ομιλεί και σου λέγει, αυτά που θα ακούσεις τώρα
που είναι γνώμη του Αγίου μας Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είναι καθαρά γάργαρο νερό, διαμάντι ουράνιο, που εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι εν το κόσμο Άγιοι ως επί το πλείστον δέχονται και περνάνε μέσα από καμίνι θλίψεων. Γιατί μέσα από εκεί θα βγει η πύρα της ζωής. Η πύρα της ζωής του Χριστού. Και αυτή τη γνώμη την ακούς ευχάριστα. Γιατί είναι γνώμη πάσχοντος. Ο Απόστολος Παύλος στο συγκεκριμένο θέμα λέει και ο Κύριος κατά τα έτη της, κατά το χρόνο της σαρκός αυτού έκραξε, που σημαίνει πόνεσε, και από την κραυγή αυτή βγήκε ο πόνος του Σταυρού και της Αναστάσεως. Για ποιο λοιπόν λόγο οι εν το κόσμο Άγιοι αγαπούν να θλίβονται, ενώ οι κοσμικοί άνθρωποι αγαπούν την άνεση, τη καλοπέραση, τη διασκέδαση, το εντοκόσμο κακό. Πρόσεξέ με. Από τότε που άνοιξε η αυλαία αυτού του κόσμου, τούτου του κόσμου, του εντιγή κόσμου, το κακό είναι υπαρκτόν. Είναι πλεονάζον. Το αγαθόν σπάνιο. Γιατί χρυσάφι βρίσκει σε εύκολα στη γη. Σπάνιο είναι. Και το αγαθό είναι σπάνιο. Και το ζουν μόνο οι Άγιοι, οι άνθρωποι που, όπως λέγει ο Δαβίδ, μελετούν ημέρας και νυχτός τον νόμο του Θεού. Είναι φυτεμένοι επάνω στο ποτάμι που λέγεται Αγία Γραφή, και οι ρίζες τους τραβάνε μέρα νύχτα το νερό, εκείνο που είπε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα. Αν πιείς από το νερό που θα σου δώσω εγώ, τότε θα βάλεις τέρμα στην άσο τη ζωή και θα αρχίσει μια άλλη ζωή. Πράγμα που έγινε. Και θυσιάστηκε σαν Απόστολος η Σαμαρίτισσα, όχι μόνο αυτή, και τα παιδιά της. Ελάτε λοιπόν να δούμε ποιες είναι αιτίες για τις οποίες επιτρέπει ο Θεός να πάσχουν στον κόσμο αυτό οι Άγιοι του. Πρώτη λοιπόν αιτία που επιτρέπει ο Θεός να κακοπαθούν οι ενάρετοι είναι για να μην υπερηφανεύονται. Ξέρετε, ο Θεός τον ενάρετο, τον άνθρωπό του, τον οπλίζει, του δίνει δώρα, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, που τα ζει, τα βλέπει, τα αισθάνεται. Επειδή λοιπόν ζει κάτω από το χέρι του Θεού, το οποίο καταλαβαίνει, γι' αυτό ο Θεός του δίνει και τη χάρη και κάνει θαύματα ακόμη, για να μην έχει έπαρση επάνω του, ο Άγιος του παραχωρεί και τη δοκιμασία, ώστε να καταλαβαίνει ότι είναι άνθρωπος
και ότι είναι φθαρτός, ότι φεύγει, ότι δεν στέκει εδώ επάνω στη γη. Επομένως, θα πει κάθε ενάρτος, κάθε άγιος άνθρωπος, κάθε πιστό μέλος της Εκκλησίας που προσπαθεί να ζήσει κοντά στον Χριστό, θα πει ότι δόθημη σκόλοψ τη σαρκή. Μου δόθηκε ένα ράπισμα πάνω στο σώμα, στη σάρκα μου, μια πληγή, μια ασθένεια, για να μην έχω έπαρση, να καταλαβαίνω ότι είμαι άνθρωπος και δεν παίρνουν τα μυαλά μου αέρα ώστε να φτάσω και να πω κάτι είμαι. Πρώτον λοιπόν είναι για να φύγει μακριά από τον Άγιο τον ενάρετο άνθρωπο, ότι είναι ενάρετος, να μην το πιστέψει αυτό, παραχωρείται, επιτρέπεται η δοκιμασία του. Δεύτερον, οι άλλοι άνθρωποι όταν βλέπουν τον ενάρετο και πάσχει, κατανοούν εκεί, όποιοι και αν είναι αυτοί, και λένε κοίταξε πώς τον ταλαιπωρεί ο Θεός με τη γλώσσα τους. Νιώθουν ότι είναι άνθρωπος και ότι δεν είναι με κάποια άλλη ύλη φτιαγμένος. Άρα ο Θεός του άλλο υλικό του έδωσε διαφορετικό από ότι είναι πλασμένο το δικό μου σώμα. Πάσχει λοιπόν και ο Άγιος για να καταλαβαίνουν οι άλλοι αντίπαλοι παράταξη ότι και οι Άγιοι είναι άνθρωποι. Τρίτο, όταν βλέπουμε έναν Άγιο, όποιον Άγιο και αν, όποιος Άγιος και αν είναι, ας πάρουμε τον Απόστολο Πέτρο ή τον Παύλο, θα το δούμε. Να λέει σε ένα παράλυτο, όπως γράφει Πράξη των Αποστόλων, 9, το όνομά του είναι αυτό. Σήκω επάνω και περπάτα, ήταν παράλυτος. Και αμέσως σηκώθηκε και περπάτησε. Όταν λοιπόν βλέπουμε να σηκώνεται και έχουμε τη συνείδηση ότι είναι άνθρωπος αυτός που σαν άνθρωπος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τέτοιο θαύμα, λέμε τότε, άρα μέσα του κατοικεί ο Θεός, άρα βασίλευε η χάρις του, άρα η χάρις του Θεού κάνει το θαύμα. Και επομένως θα ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να φωνάζει «Όχι εγώ, ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού, η συν εμή, αυτή που είναι μαζί μου, αυτή έκανε το θαύμα». Τέταρτον, παραχωρεί ο Θεός να περάσει από το καμίνι για να φανεί μέσα από το καμίνι μια μεγάλη αρετή που έχουν οι Άγιοι, οι τωρινοί και οι παλαιοί, μια πολύ μεγάλη αρετή που ονομάζεται υπομονή. Υπομονή. Θα ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να λέγει «Διπομονής τρέχομεν των προκείμενων αγώνα». Άρα δίκαια η Αγία Γραφή θαυμάζει, όταν λέμε Αγία Γραφή, ο ίδιος ο Θεός θαυμάζει την υπομονή του Ιώβ και λέγει το ίδιο το στόμα του Θεού. Κοιτάξτε τον Ιώβ, την υπομονή Ιώβ οικούσαμε. Το έχει μοναδικό παράδειγμα. Φαίνεται λοιπόν μέσα από τη δοκιμασία του πιστού, του Αγίου, του ανθρώπου του Χριστού,
ότι υπάρχει το διαμάντι που λέγεται υπομονή. Που μέσα από το φανερώνεται ότι ο άνθρωπος δεν είναι ύλη, γιατί η ύλη δεν αισθάνεται, δεν υπομένει. Η ύλη είναι ύλη, είναι ανέστητο πράγμα. Πέμπτον, από εκεί και πέρα φαίνεται ξεκάθαρα πέμπτον εκείνο που ο Κύριος μας λέγει. Εκεί που είμαι εγώ θα έρθετε και εσείς. Εκεί που είμαι εγώ θα έρθετε και εσείς. Πού είμαι εγώ, και εννοεί βέβαια όχι τη θεότητά του, εννοεί το σώμα που του δάνεισε η Παναγία, που του δανείσαμε εμείς με άλλα λόγια σαν άνθρωποι, το οποίο μετά την Ανάσταση Θεοθέν το πήρε πνευματικό και τον έβασε σε δεξιά του Πατέρα. Δηλαδή και εμείς θα αναστηθούμε, αυτό πιστεύουμε με την υπομονή μας στη δοκιμασία επάνω, ότι έρχεται ο Κύριος να κρίνει την οικουμένη, να αναστηθούμε και όπου είναι αυτός, εκεί να πάμε και εμείς. Και εκεί θα πάμε και εμείς. 1000 χρόνια, αδερφέ μου, που έχουν περάσει, και άλλο 1 δισεκατομμύριο χρόνια να περάσουνε, γιατί λέει η επιστήμη έχουν περάσει 1 δισεκατομμύρια χρόνια, έτσι μας λέει η επιστήμη, και όμως το λέει η επιστήμη, το δεχόμαστε, πούντα, ούτε χτες, ούτε το περασμένο λεπτό, δεν μπορούν να καλύψουν τα 1000 χρόνια. Ούτε περασμένο λεπτό, ούτε 100 δισεκατομμύρια χρόνια. Απλώς μένουν σαν αποδείξεις στη γη επάνω ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία από την αρχαιολογία, για να μαρτυρήσουν ότι έχουν περάσει 1 δισεκατομμύρια χρόνια και ότι τα χρόνια εκείνα τώρα πια είναι αδειασμένα στο χώρο της αιωνιότητας. Αλλά δες το στο μυαλό σου, άχρονος ο Κύριος, δεν πιάνεται ούτε στο ένα χρόνο, ούτε στα δίσχρονια μέσα, είναι έξω από το χρόνο, πέρα για πέρα. Άχρονος γίνεται και ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος, ότι θα πάρω το σώμα μου, θα θεωθήσω του Κυρίου, θα ανέβει στον ουρανό επάνω μαζί με τον Κύριο και εκεί πια θα είναι εκτός χρόνου σώμα και ψυχή και πνεύμα. Άρα μαρτυρεί με αυτή την πραγματικότητα ο Άγιος και αυτή τη φιλοσοφική πραγματικότητα, ότι τον περιμένει η Ανάσταση των νεκρών. Άρα έπεται και μία μέλουσα κρίση. Έπεται και μία μέλουσα κρίση. Στην οποία κρίση θέλουμε δεν θέλουμε θα φτάσουμε όλοι. Υπάρχει στον κόσμο μία φοβία που λέει δεν θέλω να πεθάνω, φοβάμαι. Και οι αρχαίοι λέγανε πάνω σε αυτό, «Ειν εγγύς έλθει θάνατος, ουδείς βούλεται θνίσκην». Αν ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας ο θάνατος, που είναι, κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Φοβάται. Αυτή η φοβία τι φανερώνει? Θέλω να ζήσω. Είναι μια μαρτυρία ανιότητας αυτή. Μια μαρτυρία ανιότητας. Άρα, αδελφοί μου, έχουμε αιτίες για τις οποίες παραχωρεί ο Θεός τη δοκιμασία. Ακόμη, έκτη αιτία
που ο Θεός παραχωρεί. Οι άνθρωποι Του, οι Άγιοι Του, ο Γιος Του, ο Μονάκριβος, ο Κύριος μας, παραχωρεί και πάσχουν. Πάσχουν για να έχουν αρκετή παρηγοριά και ανακούφιση όλοι όσοι περνάνε θλίψεις. Βλέπουμε τους Αγίους που υπέμειναν, έζησαν μέσα στις θλίψεις. Λοιπόν, και οι γενιές που έρχονται, που πιστεύουν, βλέποντας τα παραδείγματα τους, τα αδέρφια τους, την υπομονή τους πάνω στη θλίψη, αισθάνονται, παίρνουν, αντλούν παρηγοριά και ανακούφιση. και θυμώνται όλα όσα κακά έζησαν οι Άγιοι πάνω στον κόσμο. Έβδομη αιτία είναι αυτό που λέει ο λαός: κοίταξε τον μωρέ, τι διαμάντι είναι αυτός, κοίταξε που δεν επηρεάζεται από το κακά του κόσμου, κοίταξε που δεν επηρεάζεται από τα δεινά στα οποία βρίσκεται ο κόσμος, ούτε από ασθένεια, ούτε από φτώχεια, ούτε από ταλαιπωρίες. Κοίταξε τον, τι διαμάντι που είναι αυτός. Σπάνιο, αλλά είναι διαμάντι. Και είναι για τον λόγο, έβδομος λόγος, έβδομη αιτία, για να τον δείχνουμε σαν φως, σαν υπόδειγμα, σαν παράδειγμα και να λέμε, άρα υπάρχουν και άνθρωποι που περνάνε, που υφίστανται τα πάνδυνα και όμως μένουν γρανίτες πάνω στην πίστη του Χριστού. Όγδοη εφορμή και αιτία είναι για να μάθουμε όταν πρόκειται να καλοτυχίζουμε και να κακολογούμε ποιους πρέπει να θεωρούμε ευτυχείς και ποιους δυστυχείς και ποιους δυστυχισμένους. Συνοπτικά, απέθανε, λέγει το Ευαγγέλιο, και ο πλούσιος, ο μεγιστάνας, ο έχων τα πλούτη της γης και ετάφη. Και τέρμα, λέει η Γραφή, δεν αναφέρει τίποτα μετά από αυτό, αναφέρει μόνο το τι συνέβη στην ταφή του πλουσίου. Λουλούδια, στεφάνια, πολυτέλεια, κόσμος, φωνές, από κόσμος ηρωή και μετά τέρμα ο πλούσιος, ετάφη, τον σκέπασε η πλάκα του τάφου. Τέλος έχουν τα ανθρώπινα και μάλιστα τέτοιου είδους ανθρώπινα. Από την άλλη πλευρά, αυτός που ζει στις συνειδήσεις των ανθρώπων, στις συνειδήσεις των ανθρώπων που έχουν συνείδηση, να το εξηγήσουμε και αυτό, που έχουν συνείδηση, αυτός που ζει είναι εκείνος που ζει πραγματικά στη ζωή, που ζει πραγματικά στη ζωή. Αυτός που αφήνει γνάρια στη ζωή και περπατάνε κι άλλοι άνθρωποι πάνω στα γνάρια αυτά. Κι άλλοι άνθρωποι, και αυτοί είναι μόνο οι Άγιοι, και με άρχοντα και βασιλέα τον Χριστό. Κανένας άλλος δεν αφήνει γνάρια. Η Εκκλησία του Χριστού με τους Αγίους έχει, λέμε ιστορικά, 2000 χρόνια. Δεν είναι τόσο, είναι τουλάχιστον 6.000 χρόνια, τουλάχιστον 6.000 χρόνια. Όποιος μελετάει βιβλία, βλέπει, κατανοεί, ζει. Όποιος δεν μελετάει, είναι πεθαμένος. Τελείωσε. Δεν έχεις γνώση, δεν χαμπαρίζεις. Έχεις γνώση, καταλαβαίνεις τι σου γίνεται.
Λοιπόν, μέσα από αυτούς που ο κόσμος καταδικάζει, το πολύ ο κόσμος, εκείνους δηλαδή που τους θεωρεί κακομύριδες γιατί κάνουν μεγάλο σταυρό, γιατί στον κόσμο αυτό υποφέρουν κατά τη γνώμη τους, εκείνους που καταδικάζει ο κόσμος, τους αναγνωρίζει ο Θεός και δεν σβήνουν στον αιώνα τον άπαντα. Ανήκουν στην Εκκλησία του Κυρίου μας, η οποία είναι στηριγμένη πάνω στο βράχο που λέγεται Χριστός. Καμία σημασία δεν έχει αν είναι ολίγοι, γιατί ούκεν το πολλό, το εφ λέγανε και οι παππούδες μας, ότι το καλό δεν είναι στο πολύ, αλλά είναι στο λίγο. Αυτοί λοιπόν ζουν, επαναλαμβάνω, όπως και η Εκκλησία του Χριστού, όχι 100, όχι 200, όχι 1000, αλλά στη μνήμη του Θεού στους απεράντους αιώνες. Είναι άχρονοι, άχρονοι. Δεν πεθαίνουν. Όλοι οι άλλοι πεθαίνουν, τους πλακώνει η πλάκα από πάνω. Μέσα από τον άνθρωπο που πάσχει περνάει ρεύμα πολλών βατ που δεν το πιάνει, δεν τα πιάνει τα βατ αυτά κανένα ανθρώπινο μηχάνημα. Είναι η μπαταρία φτιαγμένη από ψηλά. Την έχει γεμίσει ο Κύριος, γι' αυτό και η μπαταρία αυτή με το ρεύμα δεν θα τελειώσει ποτέ. Δίνει ρεύμα και στον κόσμο. Τον κόσμο τον ενάρετο, τον κόσμο τον καλό, αλλά και τον κόσμο που ακόμα είναι σκάρτος. Γιατί μπορεί λογικά να απορρίπτεις τον ενάρετο λόγω της ακατάστατης ζωής σου, ουσιαστικά και κατά βάθος όμως η συνείδησή σου αποδέχεται το έργο του. Το αποδέχεται το έργο. Μήπως αυτοί που τον σταύρωσαν δεν είπαν, το έλεγαν και το ζούσε ο Κύριος, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Τον αποδέχτηκαν, αλλά βλέπεις η ρίζα του κόσμου, η ρίζα του κόσμου. Εάν δεν έχεις διάθεση, δεν σ' αφήνει να ξεριζώσεις ό,τι κακό υπάρχει μέσα σου. Θέλω να σου κάνω ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα. Και έλα να μου απαντήσεις με δικό σου παράδειγμα. Πόσους ο κόσμος είχε ως ασήμαντους ή ποιους έχει ακόμα μέχρι σήμερα ασήμαντους τότε στην εποχή του Χριστού? Οι ψαράδες ήταν ασήμαντοι την εποχή εκείνη, άγνωστοι, πέρα για πέρα. Σήμερα αυτοί οι ψαράδες που αλίευαν στη Ναζαρέτ και πιάνανε ψάρια, που τότε και στην πόλη της μέσα είσαι ανάγνωστοι, είναι παγκόσμια αναγνωρισμένοι, παγκόσμια.
αν έχουμε σήμερα 2009 μετά Χριστόν, το οφείλουμε σε εκείνους που λέγονται ψαράδες, γιατί αυτοί έκαναν ανατροπή στη τάξη που είχε ο κόσμος. Ζούσε χρονολογικά αντίστροφη μέτρηση. Και ξαφνικά βρέθηκε ο κόσμος από το 5 που είχε φτάσει Χριστού στο 1, 2, 3 μέχρι που σήμερα είναι στο 9 μετά Χριστό. Πώς σε παρακαλώ θεσπίστηκε και αναγνωρίστηκε παγκόσμια ή καταμέτρησης των χρόνων, ώστε να ξεκινάμε από το 1 και να φτάσουμε στο 2009 μετά Χριστόν. Έχουμε μετά Χριστόν στο όνομα κανενός άλλου. Και αυτό έγινε μετά από τη εντολή που έδωσε ο Κύριος: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτό έγινε από τους 12 πρώτα ψαράδες, από τις 70 συνέχεια μαθητάς, από τις 100 και στη συνέχεια, και μετά από όλο το αποστολικό στερέωμα που επέλεξε ο Κύριος, που ανήκαν πριν γίνουν Απόστολοι πολλοί από αυτούς στην αντίπαλη παράταξη του Κυρίου. Στην αντίπαλη παράταξη του Κυρίου. Και όχι μόνο απλοϊκοί ψαράδες. Στην πορεία των αιώνων έχουμε και φωτεινά παραδείγματα μεγάλων πνευμάτων του κόσμου που άλλαξαν στάση ενώ ήσαν εχθροί και έγιναν φίλοι του Χριστού. Έγιναν φίλοι του Χριστού. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί που συντέλεσαν σε αυτή τη μεγάλη αλλαγή ήσαν σαν και εμένα και σαν και σένα άνθρωποι με αδυναμίες, γραμμένο με κεφαλαία γράμματα, που όμως αυτοί οι αδύνατοι σαρκικά άνθρωποι και οι αδύνατοι ψυχικά άνθρωποι υπέστησαν αλλαγή και πέρασε μέσα από αυτούς αυτό το ρεύμα του ουρανού το οποίο έκανε την αλλαγή. Αλλά μέσα από το ανθρώπινα σώματα περνούσε αυτή η δύναμη, μέσα από την ψυχή την ανθρώπινη που υπήρχε. Και από εκεί βλέπουμε ότι πώς κάνει ο Θεός το αδύνατο, το εντελώς αδύνατο, δυνατό, το δειλό λιοντάρι. Ακόμα και σε νήπια της εποχής των διωγμών παρουσιάστηκε το φαινόμενο, να βλέπουμε το φαινόμενο εκείνο να λένε «και εγώ νήπια του Χριστού είμαι, σκοτώστε με». Η αδυναμία για τον άνθρωπο είναι, μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη Θεού. Θέλω να σταθώ σε κάποια άλλη πρόφαση, δικαιολογία, νοοτροπία, πέστε τι, που έχει μια μεγάλη παράταξη σε ανθρώπων. Ξέρεις, για να κάνω αυτό που μου λες τώρα εσύ, να αλλάξω θέση και από τη θέση που έχω τώρα να μεταστώ, να αλλάξω θέση και να πάω στη θέση εκείνου που τις δέχεται τις καρπαζές στο κεφάλι
δεν το μπορώ. Ή δέχεται τα σκόμματα και τις ηρωνίες του κόσμου, δεν το μπορώ. Ή να μην πω ψέμα για να οικονομήσω μερικά, δεν το μπορώ. Ή να μην πάω με γυναίκες, δεν το μπορώ. Έχεις ένα σωρό μπορώ, δεν το μπορώ, που προβάλλεις. Και εγώ σε δικαιολογώ. Και εγώ σε δικαιολογώ. Και σφραγίζω και υπογράφω αυτό. Το δεν το μπορώ. Δικαιολογημένα το λες. Και εγώ δεν μπορώ. Ας είμαι 71 χρονών. Μονάχος μου όμως δεν μπορώ. Μονάχος μου όμως δεν μπορώ. Άμα παραδοθώ στα χέρια του, του Κυρίου μας, αλλάζει το πράγμα και τότε το δεν μπορώ γίνεται όλα τα μπορώ. Όλα τα μπορώ. Δεν μπορώ, δικαιολογημένα το λες. Δεν έχεις δύναμη, σωστό είναι. Έλα να δεις αν μπορείς ή δεν μπορείς. Αν δεν αλλάξεις θέση, να δεις πως είναι και η θέση του αλουνού, πως θα πεις ότι δεν είναι έτσι, ότι δεν μπορώ. Άλλαξε θέση, άλλαξε νου, άλλαξε στάση και πες και εγώ μαζί σου Χριστέ, και τότε μπορείς. Ξέρεις τότε τι θα μπορείς. Τότε δεν θα μπορείς να κλέβεις, να αρπάζεις, να πονεύεις, να μοιχεύεις, να είσαι πλεονέκτης. Τότε δεν θα κουβαλάς και εκείνο που ο Χριστός είπε, ότι ο κόσμος είναι πόρνος. Και ξέρετε τι εννοεί πρώτα πορνεία. Το διαζύγιο που έχει πάρει από τον ίδιο είναι τον Κύριο και τον Θεό. Και μετά την άλλη πορνεία. Όταν πάρεις το διαζύγιο από τον Χριστό, τότε έχεις να κάνεις όλα όσα κάνει ο κόσμος. Όταν όμως κάνεις διαζύγιο από τον διάβολο, τότε θα κάνεις του Χριστού. Άλλαξε λοιπόν νοοτροπία, έλα να δεις, για να δεις αν μπορείς. Αν μπορείς. Πριν τελειώσω το λόγο που θέμα μας έχει αυτό που υπόθηκε πάρα πολλές φορές, δεν μπορώ με το σταυρό στο χέρι. Και από εδώ που έχουμε φτάσει ως τώρα, έχουμε αποδείξει ότι ναι μεν εσύ δεν μπορείς, αλλά άλλοι μπορούν. Αυτό δείχνει ότι μπορούν όσοι μόνο θέλουν. Δεν μπορούν όσοι δεν θέλουν. Συνεπώς δεν υπάρχει αδύνατο. Το αδύνατο είναι σε εκείνο που δεν θέλει. Το δυνατό είναι σε εκείνο που θέλει και λέγει ακολουθώ μαζί σου Χριστέ. Και θα καταλήξω το λόγο. Να με συγχωρέσεις όμως. Δεν έχω καθόλου κακή πρόθεση. Αντίθετα, η πρόθεσή μου για σένα που με ακούς είναι αγαθή και αυτό ζητάω από τον Κύριο.
να μην είναι μόνο αγαθή πρόθεση, να σε αγαπώ. Και κάτω από το πνεύμα αυτό της αγάπης, έχω να σου πω. Κάθε άνθρωπος που είναι μακριά από τον Χριστό, είναι κακομύρης, είναι αξιολύπητος, πέρα για πέρα. Όποιος και αν είναι αυτός. Εγώ μιλάω απρόσωπα, όμως το μάτι του Χριστού που τα έχει όλα σχολιάσει, αυτό γράφει. Αυτό λέει ότι οι άνθρωποι του αιώνα τούτου είναι αξιολύπητοι, γιατί χτίζουν επάνω στην άμμο. Και μόλις περάσει η ραγδαία βροχή και δημιουργήσει ποτάμια, πάει το κτίριο περίπου. Στην άμμο δε χτίζεις. Πριν 2.350 χρόνια περίπου, πέρασε από την Ελλάδα ο Ξέρξης, ένας βασιλιάς Πέρσης, που ήταν τη τότε εποχή η μόνη μεγάλη δύναμη στρατιωτική και η μόνη υπολογίσιμη. Είχε παρατάξει τα στρατεύματά του στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και έκανε επιθεώρηση. Περνούσαν λοιπόν και παρέλαβαν τα στρατεύματα μπροστά του. Και όπως περνούσαν τα στρατεύματα, παρατήρησε κάποιος από τα πρόσωπα τα υψηλά, από τους δορυφόρους του, να στάζει ένα δάκρυ από το μάτι του. Τον πλησιάζει και του λέγει: «Μεγαλειότατε, γιατί λες? Εδώ μπροστά σου λαμποκοπούν τα στρατεύματα με τα όπλα. Εδώ έχεις κατακτήσει τόσες εκτάσεις γης. Έχεις τόσα πολλά πλούτη. Και κλαις?» «Ναι, γιατί μετά σκέφτηκα», είπε ο Ξέρξης ο βασιλιάς, «μετά από 100 χρόνια», έβαλε πολλά εκείνος, «δεν θα υπάρχω. Θα με έχει καταβροχθήσει ο θάνατος». Πέρασε ακαριαία από το μυαλό του, σε μια στιγμή μεγαλείου και δόξας, ο θάνατος. Και σκέφτηκε ότι μπορεί μετά από πολλά χρόνια να φύγει, λύγησε το δέντρο και μετά βέβαια και αυτός, όπως ορίζει ο νόμος της Θωράς, τώρα είναι ανύπαρκτος. Σκέψου, μη μένεις στην παράταξη που βρίσκεσαι, κάνε μια δοκιμή, ακολούθησε τον Χριστό, γιατί το τρένο της ζωής φεύγει. Δεν ξέρεις αν φτάσεις κατά τα ανθρώπινα στη τελευταία στάση. Μπορεί να σε κατεβάσει στην πρώτη, στη δεύτερη, στη τρίτη. Δεν ξέρω σε ποια στάση έχει ορίσει
το χέρι του Θεού να σε κατεβάσει το τρένο. Μην στέκεις και ονειρεύεσαι τι μεγαλεία θα κάνεις στη ζωή σου. Μπορεί να ακούσεις απρόοπτα, ευνίδια, αυτό που άκουσε ο πλούσιος. Αυτή τη νύχτα είναι το τέλος. Ας είσαι 20, ας είσαι 30, ας είσαι 40, ας είσαι 50, ας είσαι ό,τι, όποια λίγια και αν έχεις, αυτή τη νύχτα, πρόσεξέ το, στο πλούσιο είπε, τον άφρονα πλούσιο, αυτή τη νύχτα, που σημαίνει, μπορεί να ήταν και η μέρα, αλλά για εκείνον που πέθαινε, επειδή ήταν μια ζωή στη νύχτα, νύχτα έφυγε. Ο άλλος λέγει ότι πήγε κατευθείαν στους κόλπους του Αβραάμ. Το εισιτήριο είχε βγει για κατευθείαν. Ο άλλος δεν είχε εισιτήριο, γιατί δεν είχε φροντίσει στη ζωή του να ομορφύνει τη ζωή του, να βάλει δίπλα του τον Χριστό, την Εκκλησία που είναι στέρεα, τα μυστήριά της, ώστε σύμφωνα με τη ρίση του Κυρίου και του Παύλου, όταν έρθει η ώρα να πάμε στην Άνω Ιερουσαλήμ, στον ουρανό, στην αγκαλιά του Κυρίου, ή να έρθει κάτω Εκκλησία να ανταμώσει εμάς, να γίνουμε μία Εκκλησία, τότε σου εύχομαι εσένα που με ακούς, να ακούσεις τη φωνή του Χριστού που λέει σήμερα, και τελειώνω, εάν, ο Κύριος το λέει αυτό, της φωνής μου ακούσετε, μη σκληρύνετε τα σκαρδιά σας και πείτε όχι στο δικό μου προσκλητήριο. Ιδού γαρ, λέει και στη συνέχεια, νυν ημέρα, τώρα είναι η μέρα που με ακούς, λέει ο Χριστός, τώρα που με ακούς είναι η μέρα. Πρόσεξε, μην την έχεις νύχτα την ημέρα, και τώρα είναι ευπρόσδεκτη η δική σου μετάνοια στο δικό μου χώρο μέσα στη Βασιλεία μου. Αμήν.